καινούργια απόφαση. Αποφάσισε ότι από φέτος δεν θα λαμβάνουν μέρος στον πρώτο γύρο και θα περνούν απευθείας στον δεύτερο γύρο, όχι μόνο οι φιναλίστ του τελικού κυπέλου. Αυτή τη χρονιά είναι η Ομόνια και ο Απόλλωνας, αλλά και οι δύο ομάδες Fair Play, της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας. Αυτή τη χρονιά είναι ο Εθνικός Άθηνας και η Ομόνια Αραδίκο. Οι αγώνες είναι μονή και η έδρα τυχαία. Τα οποιαδήποτε αιτήματα για αλλαγή έδρας δεν θα γίνονται αποδεκτά. Γιατί έχουμε δυστυχώς και τα αιτήματα από ομάδες της δεύτερης κατηγορίας να αντιστραφούν οι έδρες, όμως τούτο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Οι ημερομηνίες που είναι κρατημένες για το κύπελλο είναι 23 Ενδεκάτου, 30 Ενδεκάτου, 17 Δεκάτου και 14 Δεκάτου. Ειδικά για το βασική, η ημερομηνία 30 Ενδεκάτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί εκείνη την ημερομηνία, 1η Δεκάτου, αγωνίζεται η ΑΕΚ στο βασική για το Ευρωπαϊκό της Αγώνα. Επίσης, ειδικά για από ΕΛ και ΑΕΚ, οι ημερομηνίες τούτες δεν ισχύουν. Έγινε πρόνοια ότι αυτές οι δύο ομάδες στον πρώτο γύρο του κυπέλλου θα αγωνιστούν 11 πρώτου και ή 18 πρώτου. Οι τιμές οι οποίες έχουν καθοριστεί είναι 15 ευρώ γενική είσοδος, μαθητικό 10 και παιδικό 1, όμως η Ομοσπονδία είναι διατεθειμένη να εγκρίνει χαμηλότερη, όχι ψηλότερη τιμή, σε περίπτωση που τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία αποφασίσουν από κοινού για χαμηλότερες τιμές. Να πω επίσης ότι τα έσοδα, καθαρά έσοδα των αγώνων διαμοιράζονται εξίσου στα δύο σωματεία. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με την κλήρωση, εκτός αν υπάρχουν οποιασδήποτε απορίες. Ευχαριστώ. Αναγέννηση Βερίνης. Απέτη Τσιλιάς.
Ερμής Αραδίκου. Ο Φέτος Αθιένου. Άρης Λεμεσού. Συναδελφέ. Ανόρθωσης αποχός του. Πάει και Ρήνιας. Χαλκανόρη Λαλίου. ΑΕΚ Λάρνακας. ΑΕΛ Λεμεσού. Εθνικός Άσος. Περισσεύουν δύο ομάδες της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίες θα αγωνιστούν, αυτό ονομάζουμε την έδρα. Ατρόμητος Γεροσκήπου. Απόπκιν Ιρασπέρας. Είναι αλπαφίδικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.